Ακτιβιστές, κρατώντας κουτιά στα χέρια, βγήκαν στο κέντρο της Μόσχας για να συγκεντρώσουν υπογραφές από τους πολίτες. Στόχος τους να σταλεί έτοιμα στην εισαγγελία, ώστε να ξεκινήσει έρευνα με αφορμή τις καταγγελίες περί βασανιστήριων και δολοφονιών ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία. Η αστυνομία της Μόσχας σταμάτησε τους ακτιβιστές και τους έκανε έλεγχο. Προσήγαγε μάλιστα 5 από αυτούς, επειδή θεώρησε ότι έκαναν διαδήλωση χωρίς λόγο. Εκπρόσωπός τους αντέδρασε. Μόλις η αστυνομία παραβίασε τους νόμους και το δικαίωμα να απευθυνόμαστε στις δομές εξουσίας, κάτι το οποίο είναι εγγυημένο από το ρωσικό δίκαιο αλλά και από το διεθνές δίκαιο. Όλα ξεκίνησαν από έρευνα της ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta. Αποκαλύφθηκε ότι οι αρχές στην Τσετσενία περικύκλωσαν πάνω από 100 ομοφυλόφιλους άνδρες, οι άνδρες που θεωρήθηκαν ομοφυλόφιλοι και τους βασάνισαν. Τουλάχιστον 3 δολοφονήθηκαν, έγραψε η εφημερίδα. Ο πρόεδρος της Τσετσενίας αρνείται τις πληροφορίες του ρεπορτάζ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρακολουθεί στενά την υπόθεση, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του. Μάλιστα, είπε ότι θα έπρεπε να διεξαχθεί εμβελεχής έρευνα για να εξεταστούν πλήρως οι καταγγελίες.